Ολοκληρώθηκε η ομιλία της αρχηγού του καλού κόμματος με ράλα ξενέρα από τα κεντρικά γραφεία του κομματός της στην Άγκυρα και το αποτέλεσμα ήταν μια αποτυχία στο να βρεθεί κοινή γραμμή κατά του Τούρκου Προέδρου με αποτέλεσμα ο τελευταίος πλέον να μπορεί να βλέπει μια νέα νίκη. Πάνω από 45.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τουρκία και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο έχουν μείνει άστεγοι μετά το μεγάλο σεισμό που έπληξε το νότιο-ανατολικό τμήμα τη στι 6 Φεβρουαρίου, στη χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία τη χώρα. Αυτό όμω δεν αποτυπώνεται στο εκλογικό σώμα, ενώ η αδυναμία των έξι να συσπηρωθούν δείχνει ότι ο Τούρκο πρόεδρο αντέχει αλλά και μπορεί να πάρει και μια νέα νίκη. Η Αξενέ είπε ότι το Πέλακα σε μα μια λύση που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Ζήτησε από το Δήμαρχο τη πόλη Εκρεμή Μάμογλου και το Δήμαρχο τη Άγκυρα Μανσούρ Γιαβά να ανακοινώσουν την υποψηφιότητά του για την Προεδρία τη χώρα κατά τι επερχόμενε εκλογέ τη 14η Μαου. Η Αξενέρα αφήσε εχμές ότι ο αρχηγός του Πέλακα έχει προσωπικές φιλοδοξίες να γίνει πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Συμμαχία των Έξι απόλυσε την ικανότητά τη να εκφράσει τη βούληση του λαού. Αυτή η Συμμαχία έπαψε να είναι μια πλατφόρμα συναντήληψη. Έγινε υποστηρικτή ενό και μόνο κόμματο, είπε. Να σημειωθεί ότι οι δηλώσει τη Αξενέρ με τι οποίε τεινάζει στον αέρα τη Συμμαχία των Έξι έγινε την ώρα που ο Κεμάλ Κελιντσάρογλου είχε συνάντηση με του ηγέτε δύο αριστερών κομμάτων. Ο δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη εκκρεμή Μάμογγλου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν πρόκειται να πάρει μέρο σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, κυκλοφορούν σενάρια ότι η Αξενέρ μπορεί να προσχωρήσει στη συμμαχία του Προέδρου Ερντογάν, και τα πιο ακραία σενάρια αναφέρουν ότι μπορεί ο Ερντογάν να αντικαταστήσει τον εταίρο του Μπαχτσελή με την ισχυρότερη Αξενέρ.